Για τρίτη συνεχόμενη ημέρα, οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συζητούν την Τρίτη το ποιος θα αναλάβει τις ηγετικές θέσεις των ευρωπαϊκών θεσμών. Η Ιταλία και οι χώρες της Ανατολικής Ευρώπης μπλοκάρουν την ανάληψη της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από τον σοσιαλδημοκράτη Φρανς Τίμερμανς. Με τον Τίμερμανς ως πρόεδρο της Κομισιόν προτείνουν ξανά την ίδια μέθοδο του κορυφαίου υποψήφιου, την οποία όμως εγκαταλείψαμε, διότι δεν μπορούσε να λειτουργήσει. Τώρα προτείνεται το ίδιο ξανά και κυρίως προτείνεται αυτό το όνομα στο πλαίσιο ενός κλειστού πακέτου που αποφασίστηκε κάπου αλλού. Η Ιταλία δεν μπορεί να το αποδεχθεί αυτό. Οι αντιδράσεις στο πρόσωπο του Φρανς Τίμερμανς σχετίζονται με το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της θητείας του ως Επίτροπος έχει κινήσει διαδικασίες για παραβίαση του κράτους δικαίου εναντίον χωρών όπως είναι η Ουγγαρία και η Πολωνία. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες καλούνται να αποφασίσουν επίσης ποιος ή ποια θα αναλάβει τις θέσεις του Προέδρου του Ευρωκοινοβουλίου, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας. Πρέπει επίσης να αποφασίσουν ποιος ή ποια θα είναι Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Θέση που τώρα κατέχει ο Ντόναλντ Τούσκ, ο οποίος προσπαθεί να συμβιβάσει τις θέσεις των ηγετών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα χρονικά περιθώρια για τους Ευρωπαίους ηγέτες στενεύουν. Πρέπει να καταλήξουν άμεσα σε αποφάσεις, καθώς για την Τετάρτη έχει προγραμματιστεί η ψηφοφορία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την ανάδειξη του Προέδρου του Σώματος.